πήρε, Εμμανουήλ, πήρε κάποια απάντηση, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Αν σπούσα, ακόμα σίγουρα κάποιοι που το σεβολβεί, πολύ μάλλον. Ceva ai, ce s-a răspuns la întrebare, simți că... Da, țin da. Copul, de fapt țin ta, dacă ar trebui să ajungă, fiecare trebuie să învețe să le dească. Cum vei? Catala votul scopos în maternul în agapare. Păi vă să se sprotină. Eu θα σας πρότεινα και ευχαριστώ γιατί ο Εμμανουήλ μου δώσε μια μεγάλη ευκαιρία. Εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό σας διηγήθηκα και το όνειρο. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή θέτω στον εαυτό μου ένα ερώτημα. Τι είδους άνθρωπος θέλεις να είσαι? Ce fel de om vrei să fii? Αυτό είναι επιλογή όλων μας. Asta este alegerea fiecăruia dintre noi. Και επειδή εγώ έχω επιλέξει να είμαι άνθρωπος, είναι επιλογή μου αυτό. Pentru că eu am ales să fiu omul și asta este alegerea μια. Άνθρωπος, θέλω να είμαι άνθρωπος της προσφοράς, της αγάπης. Vreau să fiu un om al ofertei, al iubirii. Για πάρα πολλά χρόνια παραπονιόμουν και γκρίνιαζα γιατί οι γονείς μου δεν μ' αγάπησαν όσο θα έπρεπε. Γιατί οι φίλοι μου δεν είναι αυτό, οι φίλοι με όμικρον για το φοιτητικό δεν είναι αυτό που θα ήθελα εγώ. Γιατί δεν υπάρχει αρκετή αγάπη στη ζωή μου. Μέχρι που κάποια στιγμή με τη βοήθεια του ψυχοθεραπευτή μου τότε αποφάσισα ότι θα γίνω εγώ αυτό που ζητάω από τους άλλους. Και τότε όλα άλλαξαν, πιστέψτε με. Τότε είδα πάρα πολύ αγάπη να έρχεται προς εμένα. Και όσο έδινα αγάπη στους ανθρώπους, χωρίς να ζητάω, τόσο περισσότερο αγάπη ερχόταν προς εμένα. Και σας, εάν θέλετε, θα ήθελα αυτό μόνο, θα δούμε και τα άλλα ερωτήματα, αλλά αν μόνο αυτό συγκρατήσετε από τη σημερινή μας συνάντηση, το ερώτημα, κάθε μέρα, τι είδους άνθρωπος θέλω να είμαι. Αυτό πιστεύω θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και θα σας οδηγεί κάθε στιγμή όταν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μία απάτη ή να μην την κάνετε. Όταν έχετε τη δυνατότητα να μισήσετε ή να αγαπήσετε. Τη δυνατότητα να ανταποδώσετε το κακό ή να ανταποδώσετε με αγάπη και συγγνώμη. Κάθε στιγμή έχουμε αυτό το ερώτημα να απαντήσουμε. Τι είδους άνθρωπος θέλουν να είναι. Αυτό. Να περάσουμε σε ένα επόμενο ερώτημα. Να ρωτήσω, πόση ώρα έχουμε ακόμα? Ακόμα 20 λεπτά. Ωραία. Να ρωτήσω εγώ, ήταν σαφή αυτά που ακούσατε? Όχι οι καθηγητές, οι μαθητές από το πρόβλημα. Εντάξει. Τι είναι πιο σημαντικό, η αγάπη ή η φιλία? Και μια φιλία δεν... Α, τι είναι πιο σημαντικό, αγάπη ή φιλία? Τι είναι πιο σημαντικό, η αγάπη ή η φιλία? Ce este mai important, iubirea sau prietenia? Mă întrebare. Δεν μου είναι σαφές το ερώτημα. Η φιλία έχει αγάπη. Αλλά δεν μου είναι σαφές το ερώτημα. Η φιλία είναι μια
παράμετρος πάρα πολύ σημαντική στη ζωή μας. Prietenia este un parametru foarte important în viața noastră. Και στη φιλία βεβαίως υπάρχει αγάπη, υπάρχει... Sigur că prietenia există iubire. Υπάρχει... Ναι, ας μην συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα. Πάλι μια ερώτηση, πόσο σημαντική είναι αγάπη που έχει καταδείξει και δεν υπάρχει άνοιξη. Πόσο σημαντική είναι η αγάπη. Δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από αυτό. Τώρα που τα ακούτε μπορεί και να μην συνειδητοποιείτε πόσο σημαντική είναι, αλλά μπορείτε να πειραματιστείτε. Κάνετε πειράματα. Δείτε μία συμπεριφορά σας που είναι επιθετική και σε μια άλλη περίπτωση συμπεριφερθείτε με αγάπη, ακόμα και αν, και πρέπει να το πούμε αυτό, ακόμα και αν το συνέστημα λέει το αντίθετο. Και θα δείτε το αποτέλεσμα. Γιατί στο τέλος όλα, σε όλα υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες. Καλή και κακή. Αυτό είναι που είναι μόνο. Ακούστε, να πούμε ποια είναι η ερώτηση. Μου αντρεπάρα εις άλλη, δεν ξέρω ότι με δουκάς, εμβατσάς δεν πάνε. Και τούτο σε πάνε με μόνο κατηγορίες, πρεπούν ατέλη, φόλτσι, κρεπιτσόσι. Când totul este final, totul se împarte în două categorii, bun sau rău. Sigur că nu e acolo. Αυτό εδώ είναι ένας μύθος. Αίσθηση είναι ο μύθος, δεν του φάσα ο μύθος. Εάν παρατηρήσετε τον εαυτό σας, μπορούμε να είμαστε όλοι, και εγώ και ο πατήρ Θεοφάνης και ο πατριάρχης της Ρουμανίας και ο πατριάρχης του Αυτοτινουπόλεως και ο Πάπας της Ρώμης και ο Δαλάι Λάμα, να είναι ταυτόχρονα ένας άγγελος και ένας διάβολος. Δηλαδή μέσα μας έχουμε στοιχεία που μπορούν να μας οδηγήσουν στη μεγαλύτερη καλοσύνη και ταυτόχρονα έχουμε στοιχεία δαιμονικά, σκοτεινά. Γι' αυτό είπα πριν ότι ότι είναι επιλογή μας τι είδους άνθρωπος θέλω να είμαι. Τώρα, μία άλλη παράμετρος του ερωτήματος, για το Θεό δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Υπάρχει? Καμία κατηγορία. Για το Θεό είμαστε όλοι. Ποιος είναι εδώ ο χειρότερος εγκληματίας, πείτε με ένα όνομα στη Ρουμανία. Εμείς έχουμε το Χάμι, ας πούμε. Άσε θέλω, κάτι είστε τσελ μαϊ μάρε κριμινάλ δε καρασί πω η Ρουμανία. Πούτε σε πούνε τσι πόρτσα από κριμινάλ, σε τα κατσαβοζί, γνήθιμα λα τσελ μαϊ ρεού την τσάρα νόστερ. Δεν πειράζει. Αυτός που είναι στο μυαλό σας. Και ο Άγιος, εδώ πείτε με ένα τοπικό Άγιο. Είναι το ίδιο. Είναι απολύτως το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο.
Είναι ακριβώς το ίδιο. Είτε είμαστε πιστοί, είτε είμαστε κλέφτες, είτε άγιοι, είτε απατεώνες, οτιδήποτε, είμαστε, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό παιδί αυτό, τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Μπορεί να ρωτήσει κάποιος τότε και γιατί εγώ να προσπαθήσω να κάνω κάτι άλλο από αυτό το εύκολο που μου βγαίνει. Όχι διότι το έχει ανάγκη ο Θεός. Εγώ το έχω ανάγκη. Για να είμαι εγώ καλά. Είδατε στη λειτουργία λέμε τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών. Διότι δεν με συμφέρει, όχι επειδή θα με πιάσει αστυνομία, να κλέβω. Δεν με συμφέρει να σκοτώνω, όχι επειδή θα με πιάσει αστυνομία. Αλλά διότι είπα και πριν, είναι ενάντια στον νόμο της αγάπης. Είναι σαφές αυτό? Είναι πολύ απλό. Και είναι πολύ απλό να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι εάν καταλάβουμε ποιο είναι το συμφέρον μας το ψυχικό. Άλλο ερώτημα? Να ακούσουμε την κοπελιά πλάι στον Εμμανουήλ. Η πιο δύσκολη στιγμή πιστεύω κατά καιρούς θα μπορούσα να πω διάφορες. Κάποτε ήταν όταν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση αισθάνθηκα ότι δεν με αγαπούσαν, ότι κάποιος πολύ καλός μου φίλος, ο οποίος τώρα είναι ψηλά στα άμβρα στην εκκλησία, με ξέχασε και αισθάνθηκα ότι δεν είμαι αξιαγάπητος. Αλλά η πιο φρικτή, πιστεύω, όχι δύσκολη, φρικτή, στιγμή της ζωής μου είναι όταν στην προσπάθειά μου να αγαπήσω και να αγαπηθώ. Τώρα σας λέω πράγματα πολύ προσωπικά, αλλά δεν πειράζει. Έκανα πράγματα για τα οποία μετά ντρεπόμουν και αισθανόμουν ότι πρόδωσα την αγάπη του Θεού. Απάντησα. Άλλος, εκτός από τον Εμμανουήλ. Εκτός είναι Μάρτι. Μείνε σε αυτό. Να ακούσουμε τι. Έλα, το κόκκινο. Numele tău? Răzvan. 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 Grecii nu au... E mai greu de pronunțat pentru un grec, să zic. Spuneți-ne care să ne ajute să ne găsim scopul vieții. Mi-a zis, eu n-am mai voie să ne ajute Δεν έχω. Νου άρεμε. Νου άρεμε σπάρα.
Συνταγές δεν υπάρχουν. Ρεσέτε μην ζήσετε. Δηλαδή, για να... Εγώ είπα τώρα από την εμπειρία μου. Αλλά... η συμβουλή που σας δίνω είναι να βάζετε συνέχεια το μυαλό σας και τη συνείδησή σας, όχι το μυαλό αλλά την καρδιά. Αυτό είναι μια πολύ καλή συμβουλή, να δουλεύει. Δηλαδή, η καρδιά μας έχει όλες τις απαντήσεις. Όλες. Και όταν ακούμε την καρδιά μας και ρωτάμε αυτό που κάνω, αυτό που θέλω, αυτό που σκέφτομαι, αυτό που σχεδιάζω, τι συνέστημα μου δημιουργεί, εάν το συνέστημα είναι καλό, προχωράω. Εάν μου δημιουργεί άγχος, εκεί κάτι δεν πάει καλά. Αυτό. Care este principalul motiv pentru care ați devenit psiholog? Αν ψάξετε το ιστορικό, πάλι μια προσωπική ερώτηση, αλλά μπορώ να απαντήσω. Αν ψάξετε το ιστορικό όλων των ψι, dacă veți căuta să vedeți istoricul la ψι, la tot ce există cu ψι, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών κλπ. Θα δείτε ότι είμαστε όλοι λίγο βλαμμένοι, λέμε στα ελληνικά. Δηλαδή τι σημαίνει βλαμμένοι, εννοώ ότι στη ζωή μας, επειδή είναι μια πάρα πολύ βαριά δουλειά να κάθεσαι με τις ώρες και να ακούς τον πόνο του άλλου, πρέπει να έχεις πονέσει πάρα πολύ στη ζωή σου. Και κάποια στιγμή επιλέγεις, μάλλον ασυνείδητα γίνεται αυτό, αυτά που έχεις περάσει εσύ στην οικογένειά σου και στον άνθρωπο, να βοηθήσεις άλλες οικογένειες να είναι πιο ευτυχισμένες και να κάνεις τον κόσμο καλύτερο. Αυτό είναι το δικό μου όραμα. Γι' αυτό είμαι και εδώ σήμερα, δεν είναι για να δω τη Ρουμανία, θα μπορούσα να έρθω διακοπές και να μην κάνω τίποτα άλλο. Όχι ότι θα αλλάξω εγώ τώρα το Αράτ και θα δω έχετε πολύ αλλά μπορεί ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι κάτι να πάρουν. Αυτό για μένα είναι αρκετό. Και μάλιστα το έκανα και διπλό επάγγελμα, τριπλό, διότι έγινα ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, κληρικός και ήμουνα και εκπαιδευτικός για πολλά χρόνια. Άρα η λαχτάρα μου ήταν να δώσω στους ανθρώπους πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά στερήθηκα και πέρασα για πυρός και σιδήρου μέχρι να τα μάθω. Αυτό είναι, αυτή είναι η απάντηση. Έχουμε τελειώσει, έχουμε χρόνο ακόμα. Υπάρχει κάποια... Πέντε λεπτά. Și cealaltă ce a spus după când am fost atent. Doar asta.
Dar și era pieptistic o nasta. Dimensiona e tanta, catastasi combustibili se prolavan sto mestiero da patrici che ne Στο Μεσαίωνα γίνονταν πολλά περίεργα και απάνθρωπα πράγματα. Εάν οι γνώσεις μου, αν δεν κάνω λάθος, στο Μεσαίωνα έβαζαν στα μοναστήρια τους ψυχικά ασθενείς όπως έβαζαν από μόνο να τους λεπρούς για να μην είναι σε επαφή με την κοινωνία. Τώρα, εάν είναι μεγάλο θέμα αυτό, εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν οικογένεια για να τους περιθάλψουν, μακάρι να υπήρχε ένα μοναστήρι το οποίο θα είχε πολύ αγάπη για να ενσωματώσει όμως έναν άνθρωπο που είναι ψυχικά ασθενής. Αλλά έχει παρατηρηθεί και τώρα είναι και η τάση στην ψυχιατρική. Οι άνθρωποι, μιλάμε τώρα, παρένθεση κάνω, μιλάμε για βαριά περιστατικά, έτσι, για ψυχικές διαταραχές βαριές. Η τάση είναι να η αποασυλοποίηση, πώς το να φεύγουν από τα ιδρύματα και να μπαίνουν στην οικογένεια και επειδή είναι αυτό που σας είπα, η οικογένεια είναι εκείνη που θεραπεύει και η οικογένεια είναι εκείνη που αρρωσταίνει. Και ο ρόλος των μοναστηριών, και όχι μόνο των μοναστηριών, ο ρόλος των ενωριών θα πρέπει να είναι ζωντανές οικογένειες όπου θα μπορεί να πηγαίνει κάποιος και να μπορεί να αισθάνεται αγάπη, μοιάσιμο, φροντίδα. Αυτό είναι το θεραπευτικό. Να σας πω, τελειώνοντας, μια τελευταία εικόνα, να σας πω δύο πράγματα. Που απαντά και στο ερώτημα γιατί έγινα ψυχοθεραπευτής και απαντά και στο ερώτημα για να καταλάβετε περίπου πώς είναι οι οικογένειες. Δεν ξέρω αν στη Ρουμανία ισχύει το άλλο, αλλά σε όλη τη Δυτική Ευρώπη, στην Ελλάδα, αλλά και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ισχύει. Πολλές φορές ζητάμε από όταν έρχονται, μας φέρνουν οι γονείς παιδιά και λέει κάντε το καλά αυτό, το βλαμμένο. Το παιδί δεν έχει πρόβλημα, οι γονείς έχουν πρόβλημα. Το οποίο βγαίνει στο παιδί. Όλα τα προβλήματα, η κατάθλιψη, η διαταραχή προσοχής, όλα τα άγχος. Ναι, το άγχος, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τη λέξη. Οφείλονται σε αυτό. Κάποτε λοιπόν ζήτησα από ένα παιδί, επειδή τα παιδιά δεν μπορούν εύκολα να βάλουν σε λόγια αυτό που σκέφτονται, μπορούν όμως να το εκφράσουν μέσα από τη ζωγραφική. Και δεν μπορεί, και λέω στο παιδί, ζωγράφισέ μου την οικογένειά σου. Δεν μπορείτε να, ζωγράφισέ μου την οικογένειά σου χωρίς να σκεφτείς πάρα πολύ. Ό,τι σου βγαίνει τώρα. Του δίνω το χαρτί, τις μπογιές.
îi dau culorile. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουν ζωγραφίσει τα παιδιά. Η τελευταία ζωγραφιά που είδα από ένα παιδί που του είπα ζωγράφισε από την οικογένειά σου ήταν μια φωτιά και πάνω στη φωτιά μια τεράστια χύτρα. Και μέσα στη χύτρα τρία κεφάλια. Λέω τι είναι αυτό. Λέει η οικογένειά μου. Υποθέτω ότι εδώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά. Και εύχομαι να είναι τα πράγματα καλύτερα, αλλά δυστυχώς πολλές φορές η οικογένεια αντί να είναι μια αιστεία αγάπης, χαράς, ηρεμίας, είναι μια κόλαση, διότι λείπει η αγάπη. Και το δεύτερο πράγμα τελειώνοντας που ήθελα να σας πω είναι ότι ως διευθυντής της εστίας που έχουμε στην Αθήνα αν υπάρχει μελλοντικά κάποιος που κάθεται να κάνει σπουδές στην Ελλάδα ευχαρίστως θα τον πάρουμε στην εστία μας δωρεάν υπό μία προϋπόθεση. Ποια? Ότι θα θέλει πάρα πολύ, θα αγαπάει πάρα πολύ τα γράμματα, θα θέλει πάρα πολύ να σπουδάσει και αυτό θα φαίνεται από τους βαθμούς. Se iubească mult studiul și asta sigur s-ar vedea din notele pe care le are. Οπότε δεν έχετε παρά να απευθυνθείτε στον πατέρα Θεοφάνη. Και αν με πάρει τηλέφωνο και μου πει έχουμε ένα παιδί, αγόρι, κορίτσι, το οποίο θέλει να σπουδάσει στην Αθήνα και είναι αριστούχο, αμέσως θα γίνει δεκτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για την προσοχή σας. Θυμάμαι τις φυσιογνωμίες σας και μετά από 10 χρόνια που θα ξαναρθώ στο ΑΡΑΤ θέλω να μου πείτε τι θυμάστε και τι βάλατε σε εφαρμογή. Καλή συνέχεια.